δυστυχώς έχουμε το μικρόφωνο, δεν ακουγόμασταν καθόλου. Καλησπέρα, χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ σήμερα για την αρθρώα συμμετοχή σας. Το μήνυμα τελικά ότι περνάμε καλά, γιορτάζουμε αλλά προσφέρουμε ταυτόχρονα, έχει περάσει και είναι μαγικό. Να ευχαριστήσω για την παρουσία τους την κυρία Κική Αμυρίδου, τη σύζυγο του Δημάρχου, που πάντα μας τιμά, την κυρία Δελιοπούλου Στελιανή, τη σύζυγο του Πρόεδρου της ΚΕΔΑ. Σήμερα αυτή τη μέρα αποφασίσαμε να είναι η μέρα αφιερωμένη σε όλες τις μαμάδες και ειδικά στις μητέρες αμαία. Είναι αφιερωμένη στη μητέρα που έχει χάσει το παιδί της. Είναι αφιερωμένη στη μητέρα που δεν είναι πια εδώ. Στη μητέρα που υιοθέτησε. Στη μητέρα που ανέθρεψε παιδιά. Στη μάνα που έκανε αμέτρητες προσπάθειες για την απόκτηση. Στην ανήπαντρη μητέρα. Στη μονογονεϊκή μητέρα. Στη μανούλα που μεγαλώνει παιδί με ιδιαιτερότητες. Είτε αυτό είναι με σωματική ή νοητική στέρηση, είτε είναι παιδί στο φάσμα του αυτισμού. Είναι όλες εξαιρετικές. Θα σου πω μια μικρή συγκινητική ιστορία και μετά θα συνεχίσουμε με την ομιλία για τη μαμά. Μετά από ένα μεγάλο σεισμό, έψαχναν στα ερείπια για επιζώντες, όταν βρέθηκαν μπροστά σε ένα απίστευτο θέαμα. Έτσι λοιπόν, καθώς η πόλη μετρούσε τις πληγές από τον καταστροφικό σεισμό, συγκλώνησε όλη τη χώρα. Όταν πια λοιπόν αυτός ο σεισμός ολοκληρώθηκε, ανέλαβαν δράση, όπως ξέρετε, οι σωστικές ομάδες για να μπορέσουν να ανακαλύψουν τους επιζώντες από τα ερείπια. Μια από αυτές τις ομάδες βρέθηκε μπροστά σε ένα απίστευτο παράξενο θέαμα. Οι διασώστες λοιπόν έφτασαν στα ερείπια του σπιτιού μιας νεαρής γυναίκας, όπου το νεκρό της σώμα ήταν μέσα στα χαλάσματα. Η στάση του σώματός της όμως ήταν κάπως περίεργη. Ήταν γονατισμένη και το σώμα της είχε μια κλίση εμπρός. Λες και ο θάνατος τη βρήκε την ώρα που γονάτιζε να προσευχηθεί. Η άτυχη γυναίκα όμως δεν είχε τύχει. Τα χαλάσματα του σπιτιού είχαν πέσει επάνω της και της είχαν συντρίψει πλάτη και κεφάλι. Μετά από πολλές υπεράνθρωπες προσπάθειες, ο αρχηγός της ομάδας διασωστών κατάφερε να περάσει το χέρι του μέσα από ένα στενό άνοιγμα στον τοίχο για να φτάσει στο σώμα της γυναίκας. Είχε την ελπίδα ότι μπορεί να τη βρει και ζωντανή. Ωστόσο, το κρύο και άκαμπτο σώμα της τον βοήθησε να καταλάβει ότι η γυναίκα ήταν νεκρή από όλες. Το καθήκον όμως τον καλούσε. Έπρεπε να πάει σε επόμενα γκρεμισμένα σπίτια. Μια ανακαλύψη αν υπήρχαν ακόμη ζωντανοί που περίμεναν τη βοήθειά του. Έτσι είπε στους άντρες να προχωρήσουν και να συνεχίσουν να ψάχνουν τους επιζώντες. Ο ίδιος όμως, για λόγους που δεν μπορούσε να εξηγήσει, παρέμεινε στο σπίτι της νεκρής γυναίκας. Σαν κάτι να το τραβούσε να παραμείνει. Οπλισμένος λοιπόν με περίσσιο θάρρος και με αποφασιστικότητα γονάτισε και άρχισε πάλι να ψάχνει και να ανοίγει δρόμο για να μπορέσει να τη μετακινήσει. Μετά από μεγάλη προσπάθεια, τα κατάφερε και είδε κάτω από το σώμα της γυναίκας κάτι που τον συγκλώνησε. Σήκωσε το κεφάλι του και άρχισε να φωνάζει με όση δύναμη του είχε απομείνει. «Ένα μωρό! Ένα μωρό! Εδώ υπάρχει ένα μωρό!» Τα μέλη της ομάδας έτρεξαν και άρχισαν μαζί τις προσπάθειες για τον απεγκλωβισμό του μωρού. Με μεγάλη προσοχή αφαίρεσαν πολλά αντικείμενα που βρισκόταν γύρω από τη μητέρα του, τη μετακίνησαν και είδαν ένα 3 μηνών αγοράκι να είναι τυλιγμένο με μια κουβέρτα κάτω από το νεκρό της σώμα. Η γενναία γυναίκα είχε κάνει την υπέρτατη θυσία να σώσει το γιο της. Όταν το σπίτι της έπεφτε, χρησιμοποίησε το σώμα της για να προστατέψει το παιδί της. Το μικρό αγόρι κοιμόταν ειρηνικά, όταν το σήκωσε στα χέρια του επικεφαλής της ομάδος. Το έδωσε αμέσως στους γιατρούς και ο γιατρός που εξέτασε το μωρό, καθώς άνοιγε την κουβέρτα, βρήκε ένα κινητό τηλέφωνο. Στο κινητό τηλέφωνο υπήρχε ένα μήνυμα. «Αν καταφέρεις να επιβιώσεις, να θυμάσαι για πάντα πόσο σε αγαπώ». Το κινητό τηλέφωνο πέρασε από τα χέρια όλων όσων βρισκόταν στο ιατρείο εκείνη τη στιγμή. Όλοι διάβασαν το μήνυμα και κανένας τους δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του.
Στη συνέχεια πήραν δύναμη από την αυτοθυσία αυτής της μητέρας και συνέχισαν τις προσπάθειές τους για να διασώσουν περισσότερες ζωές. Λοιπόν, αν καταφέρεις να επιβιώσεις, να θυμάσαι ότι για πάντα θα σε αγαπώ. Αυτή είναι η αγάπη της μητέρας για το παιδί της. Η μητέρα, για να μας το παρουσιάσει όμορφα και ζεστά, μέλος του Συλλόγου, η κυρία Σαολίδου Σοφία, την οποία και την καλώ. Απόγευμα και μόλις γέννησα το τέταρτο παιδί μου. Κάτω, απέναντι από την κλινική, χτυπά πένθυμα η καμπάνα του Αγιάννη του Ελεήμονα. Άρχισα να κλαίω. Παναγιά μου, είπα, εσύ σταυρώνεις παιδί και σε μένα χαρίζεις παιδί. Δικό σου είναι, Παναγιά μου, και αυτό. Δικό σου παιδί. Επιστροφή στο σπίτι και αρχίζει ο αγώνας. Νοικοκυριό, μωρό, παιδιά τρία που πάνε σχολείο και εργασία στην οικογενειακή επιχείρηση. Πρέπει να οργανωθώ. Βοηθώ η γιαγιά, ο σύζυγος, συμπαραστάτης. Αλλά η μαμά πρέπει να υπερβεί τις δυνάμεις της για να ισορροπήσει τα πράγματα. Με σύζυγος, νοικοκυρά, μητέρα και κατά κάποιο τρόπο υπάλληλος. Όλοι οι ρόλοι πρέπει να συνυπάρξουν. Προγραμματίζω λοιπόν την κάθε μέρα ώστε να ξέρω περίπου τι δουλειές πρέπει να γίνουν. Ιεραρχώ τις ανάγκες σωστά. Δίνω προτεραιότητα στα πιο σημαντικά. Κάνω ακόμη σωστό καταμερισμό στον χρόνο. Και αναθέτω κάποιες ευθύνες στο σύζυγο αλλά και στα μεγαλύτερα παιδιά, ανάλογα με τις ηλικίες τους. Προσπαθώ να μην παραμελώ τον εαυτό μου, να αφιερώνω κάποιο χρόνο στα παιδιά μου, συμμετέχω σε κάποιες δραστηριότητες των παιδιών, παρακολουθώ τη μελέτη τους, τις επιδόσεις τους και μπαίνω σαν μέλος και πρόεδρος ακόμα σε σχολικές επιτροπές. Γίνομαι ταυτόχρονα μέλος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και μέλος της χοροδίας του Δήμου. Αρχίζουν όμως κάποια συννεφάκια να φαίνονται στον ορίζοντα. Ο μικρός ο Κυριακούλης μου αρχίζει να παρουσιάζει προβλήματα στην υγεία του, στην ανάπτυξή του γενικά και καταλήγουμε στη διαπίστωση ότι το παιδί μας έχει κάποιο σύνδρομο. Μπήκαμε λοιπόν στο κλαπ των ΑΜΕΑ. Η πρώτη αντίδραση, φόβος, τρόμος, απογοήτευση. Αγκαλιαστήκαμε με το σύζυγο, σφίξαμε την ψυχή μας και ξεκινήσαμε τον αγώνα. Τα παιδιά βοηθεί. Λιμάνι η Εκκλησία. Δώρο Θεού, λέει ο πνευματικός μας, και μας στηρίζει πνευματικά, συμπληρώνοντας ο Κυριάκος είναι το νηστέρι του Θεού. Κοινωνικοποίηση, λέει ο αναπτυξιολόγος. Κυρία μου, ο Θεός σας έστειλε ένα παιδί με προβλήματα. Η δική σας στάση ζωής θα παίξει κυρίαρχο ρόλο. Αγάπη για να ενταχθεί στο δύσκολο κόσμο που τον περιμένει. Αγάπη ίση και στα άλλα σας παιδιά, λέει, είπε το ψυχολόγος του νοσοκομείου, γιατί και αυτά δεν πάβουν να είναι παιδιά. Νέος ρόλος λοιπόν, μητέρα παιδιού με ειδικές ανάγκες. Ανάγκες συναισθηματικές, ψυχικές, σωματικές, υλικές και ό,τι άλλο παρουσιαστεί στην πορεία. Τότε έρχονται οι φίλοι, συνεργάτες, συναγωνιστές, Πόπη, η Κική, η Ελένη, η Μαργαρίτα, η Ελένη, η Σοφία, Χιονία, Χαριτίνη, Πόπη, Στεφανία, Γιώτα, Μάνες και παραμάνες το φροντίζουν, το διασκεδάζουν, προτρέπουν τα παιδιά τους να γίνουν σύντροφοι. Προσπαθούν όλοι μαζί, γονείς, παππούλες, αδέρφια, φίλοι, να ανεβάζουν ψυχικά τον Κυριάκο. Συνεργάτες, οι συμμαθητές του, στήριγμα οι δάσκαλοι και καθηγητές, παιδικό σταθμό, νηπιαγωγείο, γυμνάσιο, λύκειο και ταυτόχρονα το νοσοκομείο, δεύτερο σπίτι μας. Οι γιατροί επί 20 χρόνια αγωνίζονται δίπλα του να βελτιώσουν κάποιες καταστάσεις. Αγώνας, νοσοκομείο, φυσιοθεραπευτήριο, κολυμπητήριο και η πολιτεία. Παρόν απόν. Μας δίνουν ένα επίδομα περνώντας κάθε τόσο από 100 επιτροπές. Ήρθε επιτέλους η πολύ αναμενόμενη αποκωδικοποίηση του DNA και βρέθηκε επιτέλους το ένσημο που έλειπε στο παιδί μας. Η αγωγή πανάκριβη. Μπήκαμε σε σύλλογο σπανίων νοσημάτων και μετά από ένα κυκαιώνα γραφειοκρατίας περάσαμε και από μια επιτροπή παροχής φαρμάκων υψηλής δαπάνης για να ακολουθήσει ανάλογη αγωγή. Εγώ στο μαγαζί. Ο αδελφός μου μαζί με το παιδί στο νοσοκομείο μια φορά την εβδομάδα και ο σύζυγος να τρέχει από το νοσοκομείο στο ΤΕΒΕ και σε άλλα πόσα γραφεία, επιτροπές για τα διαδικαστικά. Ευτυχώς καλύπτονται τα νοσήλια. Όλα αυτά θα μπορούσαν να απλουστευτούν από την πολιτεία. Ήρθε χρονιά που το παιδί πέρασε από 4 διαφορετικές επιτροπές για ένα πόρισμα. Έμαθα όμως ο Κυριάκος να επιβιώνει, να αγωνίζεται, να μάχεται και έμαθε επίσης να αγνοεί τα παράξενα και επίμονα βλέμματα τα αδιάκριτα. Για αυτά τα περίεργα βλέμματα είμαι σήμερα εδώ. Δεν πήρα το βήμα για να προβάλλω τον εαυτό μου, ούτε τον αγώνα μου. Όλες οι μανούλες αγωνίζονται να μεγαλώσουν αξιοπρέπεια τα παιδιά τους. Θέλω να συστήσω σε όλες τις γιαγιάδες, μανούλες, αδελφές,
παιδαγωγούς να μιλήσουν στα παιδιά για το σεβασμό στη διαφορετικότητα και τη διακριτική στάση που πρέπει να κρατάμε απέναντι στα παιδιά αυτά. Όταν οι στατιστικές λένε ότι το 10% του πληθυσμού στην Ελλάδα είναι αμαία, στον ευρύ περίγυρο κάθε οικογένεια, στατιστική και ένα μέλος. Αμαία μπορεί να γεννηθούμε, αλλά μπορεί να γίνει και ο κάθε ένας από εμάς έπειτα από ένα ατύχημα ή κάποια ασθένεια. Μάθημα ζωής ήταν για όλους τους συμμαθητές του ο Κυριάκος, γιατί γνώρισαν από μετά και την άλλη όψη της ζωής, είπε φιλόλογός του. Θέλω λοιπόν να μάθουμε όλοι να στηρίζουμε έμπρακτα τη μάνα παιδιού αμαία. Πάνω απ' όλα ο Δήμος, η Περιφέρεια, η Πολιτεία, όσες όσοι από εμάς πολιτεύονται, να ξεκινήσουν κάνοντας κάτι απλό. Πρόσβαση παντού στα αμαξίδια. Κάτι που υποτυπωδώς υπάρχει στην πόλη μας. Δώστε επίδομα σε αυτή τη μάνα να μην εργάζεται, ώστε να μπορεί να φροντίζει απερίσπαστα αυτό το παιδί. Και να ξέρετε ότι το βράδυ που πηγαίνει να κοιμηθεί, σκέφτεται ότι όταν αυτή θα φύγει κάποτε, τι θα γίνει αυτό το παιδί. Πρέπει να γίνουν υποδομές αυτό το παιδί κάπου να ακουμπήσει. Είτε για να το παρκάρει αυτή η μάνα, να το φιλοξενήσουν, είτε για να μείνει μόνιμα με δραστηριότητες, γιατί αυτό μπορεί να είναι αυτόνομη ή μη αυτόνομη ζωή του. Λοιπόν, συγκλονιστικό. Για να σκεφτείτε στο νοσοκομείο, γνώρισα μάνες με 2 και 3 παιδιά αμαία. Συγκλονιστικό. Αυτές και αν δεν χρειάζονται στήριξη. Αγάπη χρειάζονται και οι μάνες πάνω από όλα. Αυτή η μάνα και αυτή την αγάπη διοχετεύει στα παιδιά της, μαζί με άλλες αξίες, σαν εφόδια στη ζωή. Ο Κυριακούλης γεννήθηκε Μεγάλη Πέμπτη και κοιμήθηκε Μεγάλη Πέμπτη, χαρίζοντάς μας 24 χρόνια γεμάτα ευτυχία, γέλιο, αγωνίες, κλάματα. Ο Κυριάκος δεν ήθελε ποτέ να σταυρώνει τον Χριστό. «Κατέβα, είσαι Θεός, μην τον αφήνεις να σε σταυρό σου», φώναζε κάθε φορά που έβλεπε την αντίστοιχη σκηνή στην τηλεόραση. Ανέβηκε λοιπόν μαζί του το Γολγοθά της ζωής. Συνοδοιπόρος η μάνα, που όπως κάθε μάνα που έχει παιδί με ειδικές ή ιδιαίτερες ικανότητες. Αφιερωμένος στις φίλες μου. Σας ευχαριστώ, σας αγαπώ. Σαουλή της Σοφίας. Ταυτόχρονα αυτό συμβαίνει σε πάρα πολλές οικογένειες. Εμείς για σήμερα, Σοφία μη φεύγεις, έχουμε εδώ και χρόνια ως θεσμό κάθε χρόνο να δίνουμε σε μία μανούλα το ένα τιμή Σένεκε. Μαμά λοιπόν 2019, η κυρία Σαουλίδου Σοφία. Λοιπόν, να σας ενημερώσουμε και να ευχαριστήσουμε τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης της πόλης μας για το άμεσο ενδιαφέρον τους. Την κυρία Ιγνατιάδο Αναστασία για τη δωρεά 2 δοχείων ελαιολάδου στο Σύλλογο. Την κυρία Έφη Καραγιάννη, ιδιοκτήτρια του Αλεξάνδρια μου, για τη δωρεά του αναπνιστικού. Ανώνυμες μεγάλου ποσού δωρεές επαναλαμβανόμενες, δυστυχώς πρέπει να παραμείνει η ανωνυμία, πολύ μεγάλη προσφορά για τη φιλόπτωχο. Την κυρία Μυρίδου Κική, τη σύζυγο του Δημάρχου, για την κάλυψη όλων των συσιτίων που παρέχει ο Μητροπολιτικός Ναός της Παναγίας για όλη τη Σαρακοστή. Και πριν τελειώσω εγώ, θα τη φωνάξω να μας ευχηθεί μια που είναι εδώ και είναι πάντα εδώ. Κική, πες μας μια καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες, γιαγιάδες, θείες, όλες κάποιοι είμαστε μανούλες με έναν τρόπο. Χρόνια μας πολλά λοιπόν. Οι μανούλες πάντα στηρίζουν την οικογένεια, όχι μόνο τα παιδιά, όλη την οικογένεια. Τα παιδάκια όμως κυρίως, τα παιδιά μας, και όχι για να γίνουν, για να πάνε πάνω μας, αλλά για να τους δώσουμε φτερά, να μην χρειάζονται πλέον στηρίγματα και να φύγουν μακριά μόνοι τους να σταθούν στη ζωή. Σας ευχαριστώ, χρόνια σας πολλά. Να σας ενημερώσουμε ότι για να κλείσει η σεζόν, άμα δεν ακούσετε μετά θα ρωτάτε.
8-9 Ιουνίου, Σαββατοκύριακο, θα γίνει διήμερη εκδρομή με διαμονή στην Πρέβεζα και γνωριμία με τα γειτονικά σίβωτα, πάργα, πηγές αχαίροντα. Η τιμή συμμετοχής με το πρωινό μέσα στην Πρέβεζα, 73 ευρώ. Δηλώστε και ενισχύστε αυτή την εξόρμηση. Είναι η δηλώση συμμετοχής μέχρι 31 Μαΐου. Θέλετε να δηλώσετε σε μένα, σε κάποια από τις κυρίες, την Πέτη που όλοι ξέρετε στο μαγαζί. Για το Σαββατοκύριακο, επαναλαμβάνω, 8-9 Ιουνίου. Πρέβεζα, σύμφωτα, πάρκα, πηγές αχαίροντα. Μια πολύ ωραία εκδρομή, δροσερή, ανάλαφρη. Και έτσι θα στηρίξουμε και τα νέα μέλη του Συλλόγου. Το ΠΚΕΦΗ, το γραφείο τουριστικό που έχει ανοίξει την Αλεξάνδρεια, την Πινελόπη και την Έφη, έχουμε εδώ την Πινελόπη, να ξεκινήσουμε μια όμορφη συνεργασία. Να σας πω μια πολύ καλή όρεξη, ένα όμορφο απόγευμα, χρόνια πολλά σε όλες και πάλι αμέσως όμως, σιγά σιγά, θα μοιράσουμε και σε εσάς τα αναμνηστικά σας, όπως κάνουμε κάθε χρόνο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μοιραστήκατε αυτή την όμορφη γιορτή μαζί μας. Ευχαριστούμε πολύ.